Χαιρετίζουμε εκ μέρους του Σωματείου Εργαζομένων στην Κοσμοτέ Ιβάλιου τη σημερινή μαζική συγκέντρωση και ενώνουμε τη φωνή μας με όλους τους εργαζόμενους ενάντια στο νομοσχέδιο Έκτρωμα. Στους χώρους δουλειάς, εκατοντάδες συνάδελφοι έστειλαν μαζική, μαχητική απάντηση σε κυβέρνηση και εργοδοσία, έκαναν το βήμα και απήργησαν και στις 10 Ιούνιου και σήμερα, πολλοί από αυτούς για πρώτη φορά. Και μάλιστα κόντρα στην προσπάθεια της εργοδοσίας να τους εμποδίσει με απειλές και ψέματα, στείνοντας απεργοσπαστικό μηχανισμό. Στην προηγούμενη απεργία συγκεκριμένα, καλούσαν εργαζόμενους όχι μόνο να δουλέψουν, αλλά να κάνουν και υπερορίες. Και σε αυτή την απεργία τους λέγανε να πάνε κανονικά για δουλειά, γιατί η ΓΕΣΕ δεν έχει πάρει απόφαση, άρα δεν τους καλύπτει κανείς. Οι εργαζόμενοι όμως, μαζί με το σωματείο που βγήκε μπροστά, με περιοδίες και ενημέρωση σε όλα τα κτίρια, με συσκέψεις για το νομοσχέδιο, είπαν όχι. Όρθωσαν το ανάστημά τους, οργανώθηκαν στο σωματείο, απήργησαν, γιατί καταλαβαίνουν πολύ καλά ποιο είναι το μέλλον που μας ετοιμάζουν. Ένα μέλλον που μας θέλει διαθέσιμους στους εργοδότες για όσο, όποτε και από όπου θέλουν. Με δεκάωρα, ευελιξία, σπαστά ωράρια, μονιμοποίηση της τελεργασίας που ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει. Σημαίνει εντατικοποίηση, ωράρια λάστιχο, καμία διάκριση ελεύθερου και εργάσιμου χρόνου. Και όποιος δεν είναι ιδιαίτερα αποδοτικός για τα δικά τους τα κριτήρια, βλέπει την πόρτα της εξόδου, όπως πρόσφατα που απέλυσαν μητέρα γιατί δεν έπιανε τους στόχους, ενώ ήταν αναγκασμένη να δουλεύει από το σπίτι με δύο παιδιά. Εν μέσω αυτής της κατάστασης, η ηγεσία της Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΟΤΕ θυμήθηκε μόλις χθες να βγάλει ένα δελτίο τύπου, στο οποίο ούτε καν ξεστομίζει τη λέξη «απεργούμε». Και για όσα συμβαίνουν στους χώρους δουλειάς δεν βγάζει άχνα, παρά μόνο μιλάει για διαπραγμάτευση και πουθενά για διεκδίκηση. Αφήνουμε πίσω μας την εργοδοτική πλειοψηφία της ΟΜΕ ΟΤΕ και της ΓΕΣΕΕ, που για μία ακόμα φορά δείχνουν ποιος είναι ο ρόλος τους. Δεν έχουμε τίποτα να περιμένουμε από αυτές τις δυνάμεις. Συνεχίζουμε ακόμα πιο αποφασιστικά, μαζί με το ΠΑΜΕ και τα ταξικά σωματεία, τον αγώνα μας κόντρα στο νομοσχέδιο, που έχει ήδη καταδικαστεί στη συνείδηση των εργαζόμενων, όσο προοδευτικό και αν θέλουν να μας το παρουσιάζουν. Το νομοσχέδιο δεν βελτιώνεται, δεν διορθώνεται, μόνο αποσύρεται. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Καλή συνέχεια σε όλους.